Θεός. Τώρα, σκέφτομαι κάθε φορά που σας βλέπω να έρχεστε όλοι, λέω τι υπέροχο πράγμα που είναι η αγάπη και η έννοια που δεν μας αφήνετε μόνος σας, μόνος μας. Γιατί αν δεν ερχόσασταν, 3, 4, 5 θα ήμασταν. Πάντα νιώθω την ανάγκη να σας ευχαριστώ και πάντα νιώθω την ανάγκη να σας πω ότι σας αγαπώ και πάντα νιώθω την ανάγκη να εύχομαι και να προσεύχομαι για όλους σας. Γιατί είναι πολύ, 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 πολύ μεγάλο πράγμα η προσευχή. Και αν πάνω στην προσευχή νοιαστούμε και για τους άλλους ανθρώπους, έλεγε ο Γεροπαΐσιος, αν λέει κάνοντας την προσευχή σου, πρώτα κάνεις για όλους τους άλλους, κι αν μετά, λέει, δε σου μείνει χρόνος για να κάνεις για σένα, να είσαι σίγουρος ότι θα στα δώσει και τα δικά σου ο Θεός, που τα ξέρει. Αν όμως, λέει, κάνεις προσευχή μόνο για σένα και δεν θυμηθείς και δεν νοιαστείς και δεν σε νοιάζει κανένας, τότε όσες ώρες και αν κάνεις, όσα πράγματα και αν ζητήσεις, κανένας Θεός, κανένας Άγγελος, καμιά Παναγία, κανένας Άγιος δεν θα μας ακούσει. Η αγάπη λοιπόν, η αγάπη στον πλησίον και η σημερινή παραβολή αυτών των πλησίων μας δείχνει. Και τι σε στήμου πλησίων είπε ο νέος αυτός που ήταν και νομικός. Ερμήνευε το Μωσαϊκό νόμο. Κάτι σαν δικηγόρο σήμερα που είναι ευθύνης. Να, σπουδάζει, αυτά σπουδάζει. Που λέει το Ευαγγέλιο. Και πάει στο Χριστό και του λέει τι ποιήσα ζωήν αιώνιον κληρονομήσω. Τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή? Και ο Χριστός πολύ απλά το απάντησε. Εν το νόμο του, λέει, τι λέει ο νόμος, τι αναγινώσκεις εκεί? Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου και των πλησίων σου. Εδώ έχει μία λέξη παραπάνω. Και των πλησίων σου ως εαυτόν. Ναι, είναι προϋπόθεση να αγαπάμε και τον εαυτό μας. Αρκεί τον εαυτό μας να μην τον αγαπάμε παραπάνω από το Θεό και παραπάνω από τον πλησίον. Και για να του δείξει την απορία του ο νέος, του λέει στο Χριστό, και τι σε στήμου πλησίον? Ποιος είναι, λέει, αυτός ο πλησίον μου? Ποιος είναι αυτός που πρέπει να τον αγαπήσω όσο αγαπάω εσένα και όσο αγαπάω και τον εαυτό μου? Και τότε του είπε μία υπέροχη παραβολή. Άνθρωπος της κατέβαινε από Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ. Είναι αυτά τα μέρη που καίγονται σήμερα, που τρέχει άφθονο το αίμα. Γιατί κανένας δεν νιώθει το διπλανόν του πλησίον. Άνθρωπος της, λέει, κάποιος άνθρωπος, κατέβαινε από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ. Η Ιεριχώ είναι η αρχαιότερη πόλη της γης που σώζεται. 7.500 χρόνια, λέει, ζει εκεί. Και ληστές περιέπεσε. Έπεσε στους ληστές.
οι οποίοι αφού τον ξέντησαν, τον έδιραν και τον άφησαν ημιθανή, έτοιμο να πεθάνει. Και τότε λέει, για προσέξτε λίγο, τι ωραία μας τα λέει ο Χριστός. Και πρώτα τα λέει σε εμάς τους παπάδες. Ιερεύς της προσήλθε, λέει. Πέρασε ένας ιερέας και ειδών αυτόν, την τροπή. Τον είδε και αντιπαρήλθε. Έφυγε, δεν νοιάστηκε καθόλου. Ομοίως και Λεβίτης. Οι Λεβίτες ήταν η φιλία από την οποία βγαίναν οι ιερείς. Ίδια κατηγορία, ίδια αντίληψη, ίδια απόφαση, ίδια πράξη. Πέρασαν και φύγανε. Σαμαρίτης οδεύων, κάποιος Σαμαρίτης λέει που περνούσε από εκεί, ειδών αυτόν τον είδε και, τι ωραίο ρήμα χρησιμοποιεί ο Χριστούλης, εσπλαχνίστη από αυτόν. Τον λυπήθηκε, τον αγάπησε. Νοιάστηκε γι' αυτόν. Και σταμάτησε και έπλυνε τις πληγές του με λάδι και κρασί. Έλα αγάπη μου, τι γλυκό παιδάκι που είσαι. Για τραγούδα, ναι, πες μου. Έτσι, μπράβο. Έπλυνε τις πληγές με λαδάκι και με κρασί και τον πήρε και τον φόρτωσε και περπάτησε αυτός με τα πόδια για να τον πάει στο πανδοχείο. Το πανδοχείο τότε ήτανε κάτι απ' όλα. Ταβέρνα, που θα λέγαμε σήμερα εμείς, ξενοδοχείο, φαρμακείο, τόπος ξεκούρασης για τα ζωντανά, για τα άλογα που περπατούσανε τόσες ώρες και ξεκούρασης και για τους περαστικούς. Και του λέει στον πανδοχέα, πάρε 2 δινάρια, θέλω να τον περιποιηθείς καλά και αν τι προσδαπανήσεις, αν ξοδέψεις, λέει, κάτι παραπάνω, εγώ εν το επανέρχεστε με, όταν θα γυρίζω, θα σου τα δώσω. Και ρωτάει τότε ο Χριστός, τι σουν τούτων των τριών, ποιος νομίζεις ότι από αυτούς τους τρεις δοκίσε είναι πλησίον. Ποιος έκανε αυτό που έπρεπε ως πλησίον. Ο ποιήσας το έλεος με ταυτού. Αυτός που έκανε την ελεημοσύνη και την αγάπη και την περιποίηση. Και τελειώνει ο Χριστός, τι ωραία, χωρίς να του πει τίποτα παραπάνω, πορεύου κι εσύ, ποιή ομοίως. Πήγαινε κι εσύ, του λέει, παιδί μου, και να κάνεις το ίδιο. Αχ, μωρέ, τόσο εύκολα μας τα βάζει ο Χριστός. Τόσο εύκολα μας τα βάζει, δεν βάζει θεωρίες. Είναι, λέει, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, το μάθημα που καλούμαστε να γράψουμε διαγώνισμα είναι νηπιαγωγείου. Νηπιαγωγείου είναι. Και εμείς θέλουμε να γράψουμε για πανεπιστήμιο, αλλά να μην είναι μάθημα που μας το είπε ο Χριστός. Όχι, ό,τι θέλουμε εμείς από το κεφάλι μας. Και συνήθως τι θέλουμε, να τηγανίζουμε, να τσαλαπατάμε, να εξευτελίζουμε τον πλησίον, ο οποίος πολλές φορές, για λίγο τώρα, γιατί κάθε μέρα τέτοια αντιμετωπίζω, πλησίον είναι και η δική μας το σπίτι μας, που πολλές φορές είμαστε στο ίδιο σπίτι, πολλές φορές είμαστε και στο ίδιο κρεβάτι,
και είμαστε σαν ξένοι. Όχι, όχι, είμαστε σαν τελείως ξένοι. Πώς θα βρούμε τότε έλεος και αγάπη από το Θεό, όταν δεν κάνουμε τίποτα? Είναι ο γείτονας, είναι ο συνάδελφος στη δουλειά, είναι ο συνεταίρος στη δουλειά, είναι ο συγχωριανός μας. Τι υπέροχο πράγμα να μάθουμε να αγαπάμε. Τι υπέροχο πράγμα να μάθουμε να προσφέρουμε. Τι υπέροχο πράγμα να δίνουμε. Το είπα και μια άλλη φορά για τον Άγιο Νικόλαο τον Πλανά. Με τρελαίνει όταν το σκέφτομαι. Έβγαινε, λέει, από τον Εσπερινό του εκεί στον Άγιο, στον Αγιάννη, τον κυνηγό τον λένε οι Αθηναίοι την Εκκλησία. Δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να έχει εκεί, τώρα έχει πολυκατοικίες βέβαια και τσιμέντα, αλλά τότε μπορεί να έχει λαγούς και να κυνηγούσαν λαγούς. Έκανε λοιπόν τον Εσπερινό ο Παπουλάκος, ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς, και βγήκε έξω με τον ψάλτη του, τον Παπαδιαμάντη. Στην πόρτα, να ένας ζητιάνος. Άπλωσε τα χέρια, του έδωσε μια χούφτα ο Παπούλης. Επειδή όμως πηγαίνα σιγά σιγά να κάνουν τη βόλτα του στην αυλή στα Πεύκα, ο Παπούλης και ο ψάλτης του, αυτός αλλάζει μπλούζα και ξαναπάει. Ξαναζητάει. Του ξαναδίνει ο Παπούλης. Μετά πήγαν, καθίσανε εκεί, κουβεντιάσαν από την ώρα, και όταν ξαναμπήκε μέσα στο ναό ο Άγιος Νικόλαος, αυτός είχε αλλάξει τελείως και καπέλο και άλλη μπλούζα και τέτοιο. Και ξαναζητάει. Και του λέει ο ψάλτης, ο Παπαδιαμάντης, στον Παπανικόλα. Κατάλαβες, ρε, του λέει, ότι αυτός ήταν ο ίδιος τρεις φορές. Και η απάντηση του απλού ανθρώπου, γι' αυτό και τον έκανε Άγιο η Εκκλησία μας. Είχε, φαίνεται, ο καημένος τρεις ανάγκες, γι' αυτό ζήτησε τρεις φορές. Εμείς αν παίρναμε χαμπάρι ότι μας κοροϊδεύει, το λιγότερο ο ανθρωπάκος θα χάνε τα αυτιά του και θα του τα παίρναμε και τα λεφτά όλα πίσω. Ο Παπούλης είχε τρεις ανάγκες, λέει. Είχε τρεις ανάγκες και μου ζήτησε τρεις φορές. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Αυτό είναι αγάπη. Την αγάπη δεν χρειάζεται ώρες ολόκληρες να την παιδεύεις. Μ' αγαπάς, αγάπη μου, λέει ο ένας τον άλλον. Σ' αγαπάω, αλλά, ωραία, εκείνο το αλλά, τι το θέλουμε. Γελάς, μαϊμουνίτσα, ε. Εκείνο το αλλά, τα χάνει όλα. Τα χάνει όλα. Πόσο θέλει το παιδάκι μας να τα αγαπάμε. Πόσο. Ξέρετε τι είναι να σου έρχεται στα 60, στα 70, στα 80 και να σου λέει, να λέει στον παπά, παπά μου, το είδατε, εγώ είμαι χαζός και σας αγκαλιάζω όλους. Πότε θα φω καμιά σφαλιάρα βέβαια, δεν το ξέρω. Και λέει, παπά μου, ποτέ δεν με αγκάλιασε κανένας. Παπά μου, εμένα ποτέ δεν μου δώσε αγάπη κανένας. Ποτέ δεν μου είπε ούτε η γυναίκα μου, ούτε ο άντρας αν είναι η γυναίκα. Ποτέ δεν μου είπε σ' αγαπώ. Τι κάθεστε, μωρέ, μαζί τότε? Γιατί κάθεστε μαζί? Για να βγάζετε το μίσο σας και την κακία σας. Τι καθόμαστε μαζί αν δεν λέμε στο σύντροφό μας σ' αγαπάω, σ' αγαπάω,
σ' αγαπάω, τέτοια γυναίκα δεν έχει κανένας άλλος σαν αυτήν που έχω ή τέτοιο άντρα δεν έχει καμία άλλη σαν αυτήν, σαν αυτόν που έχω εγώ. Έτσι να πορευόμαστε. Αν λίγο τα φτιάξουμε έτσι, τότε θα πάρουν και τα παιδιά μας το καλό παράδειγμα. Ξέρετε κάτι, στο σχολείο έβλεπα πολύ αγάπη. Πιο πολύ από τους μεγάλους. Πηγαίναμε μέσα στο σύλλογο και γινότανε μακελιό κάθε φορά που συζητούσαμε κάτι. Και έβλεπα τα παιδιά έξω. Θα σας πω και κάτι που οι γιατροί θα λέγανε, απαπαπα το έκαναν αυτό. Σε περιόδους που δεν πρόλαβα τον COVID να είμαι σχολείο, αλλά σε περιόδους που είχε άλλες γρίπες. Και έβλεπες τα παιδιά, λυκείου παιδιά, να παίρνουν μία πίτσα και να τη δαγκώνουν όλα γύρω-γύρω. Όλη η παρέα. Και αυτός που την είχε πληρώσει να τη δίνει κιόλας. Και έλεγα, γιατί να μην τα παίρνω αυτά βίντεο. Να λέω, να ρε, να, να τι είναι τα παιδιά σας που τα μαλώνετε κιόλας. Ναι, έδινε, 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 έδινε. Και δυο μπουκές, αυτός και μια χαρά. Την έβλεπα την αγάπη. Να σας πω τώρα κάτι. Είχα πάει αυτές τις μέρες τώρα, σας το είπα κιόλας, στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι για ομιλίες. Και πάω και σε ένα σχολείο και τους μίλησα. Τους μίλησα για την αγάπη, τους είπα αυτά, χαρήκαν τα παιδιά, χαμός. Και τους λέω στο τέλος, κάνουμε ένα πείραμα αγάπης. Και εκεί που τους μιλούσα και τους έλεγα τώρα, για αγκαλιαστείτε, λέω, όλα τα παιδιά. Και διαπίστωσαν με πολύ χαρά ότι αγκαλιαστήκαν, αν όχι όλα. Και λέω μετά, αυτά που δεν αγκαλιάστηκαν, έτσι εμέσως μετά στο τέλος εντόπισα ένα παιδί και το ρώτησα, γιατί δεν αγκαλιάστηκες, δεν σ' αγκάλιασαν τα παιδιά ή δεν ήθελες εσύ? Και τι μου είπε? Μου είπαν από το σπίτι μου να μην αφήνω κανέναν, καμία, κανένας να με αγκαλιάζει. Τι ακριβώς μαθαίνετε στα παιδιά σας? Ότι δεν υπάρχει αγάπη έξω. Και πώς θα ζήσουν τα παιδιά? Πώς? Δεν θα αγκαλιάσουν στη ζωή τους. Ε? Ωραία. Εντάξει. Δέστε τα παρακάτω πώς θα καταντήσουν. Δεν υπάρχει. Λέει ο πατήρ Λίβιος που κάποιοι τον έχουν ψηλά και είναι ψηλά, είναι φίλος μου, πατήρ Λίβιος, ότι στην εποχή μας δεν έχουμε κρίση οικονομική. Έχουμε κρίση γιατί είναι άδειες οι καρδιές μας και οι αγκαλιές μας. Άδειες. Και έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, αν κάνετε αυτό, λέει, ό,τι κάτι τους έλεγε, εγώ σας παίρνω όλες τις άλλες αμαρτίες. Λοιπόν, θα το πω και εγώ, θα το τολμήσω. Και σε εσάς που με ακούτε και σε αυτούς που με ακούνε από το ίντερνετ. Εάν κάνετε αγάπη, ναι, αγάπη μου, εγώ θα σας πάρω όλες τις άλλες αμαρτίες. Να έρθείτε να μου πείτε, παπά έκανε και αυτές και αυτές και αυτές, αλλά δείχνω αγάπη όμως στα παιδιά μου, στο σύντροφό μου, στον σύζυγό μου ή στη σύζυγό μου και σε όλους τους ανθρώπους. Εγώ θα συγχωρέσω όλες τις αμαρτίες.
όσες και αν έχετε. Μετρήστε 100 αμαρτίες και φέρτε τις. Και τις 100 τις συγχωρείς. Χωρίς αγάπη όμως δεν συγχωρώ από εδώ και πέρα καμία αμαρτία. Σοφάκι τι έγινε? Ε, καμία. Θα ρωτάω πρώτα, έχετε αγάπη? Ναι, όλες οι αμαρτίες συγχωρημένες. Θα είμαι εδώ αυτές τις μέρες, πρώτο ο Θεός. Προσπαθώ να συνέλθω από τον COVID. Προσπαθώ. Δεν συνήρθα ακόμα, αλλά πειράζει. Τι να κάνω. Άλλωστε περνάνε και τα χρόνια μου. Δεν είμαι παιδί ακόμα. Τέλειωσα. Το παιδί τέλειωσε. Τώρα περιμένω εγγόνια. Όχι δικά μου, από παράπλευρη εγγονή. Θα είμαι εδώ Παρασκευή και Σάββατο. Όποιος θέλει για εξομολόγηση, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και Κυριακές μετά τη λειτουργία. Εάν κάποιος θέλει και από μακριά δικό σας, να με παίρνει τηλέφωνο. Εντάξει. Δεν θέλω να μένει κανένας που να νιώθει μόνος του. Θα πάω κάπου εδώ κοντά για κάτι ομιλίες, έχω κάτι Κιλκής, κάτι εδώ, κάτι εκεί, αλλά είναι κοντά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς να πάμε. Αρχίζει και η νηστεία. Άντε μωρέ, αυτήν την νηστεία να την κάνουμε, εύκολη είναι. Έχει ψάρι, έχει απ' όλα, εύκολη είναι και μικρότερη.